Ωραία, αφού τοποθετηθήκαμε κιόλας, ξεκινάμε. Νέα σεζόν, νέο football break. Ή για να πω αυτό το αστείο που μου είπε ένας φίλος στις διακοπές, όπως το υποσχέθηκα, football bake, γιατί κατά εκείνον, κατά τη δική του άποψη, θα πρέπει να ψήσουμε μια μπαλίτσα, να τη μυρίσουμε για να μάθουμε. Το υποσχέθηκα, το είπα και ξεκινάμε, γιατί εμείς πάμε με τα δεδομένα της ελληνικής Super League. Τώρα ξεκίνησε το πρωτάθλημα της ελληνικής Super League. Τώρα θα ξεκινήσουμε και εμείς εκπομπές, άσχετο το ότι δεν σχολιάζουμε την ελληνική Super League και σχολιάζουμε τα ξένα πρωταθλήματα. Καλησπέρα, Αντρέα. Καλή αρχή να έχουμε. Καλή σεζόν. Για μένα το είπε αυτό με το bake που είχα προβλέψει και ότι η αλήθεια είναι ότι μου είπε για ποιον το είπα, αλλά δεν θα το πω τώρα, γιατί εντάξει, μπορεί να καλλιεργήσουμε διχόνοιες και είναι το τελευταίο που θέλω. Όχι, εντάξει. Καταρχάς, το γεγονός ότι ασχολούμαστε με αυτό το κομμάτι δεν σημαίνει ότι τα ξέρουμε όλα. Είναι καθαρά προσωπικές απόψεις. Είναι ελεύθερο κάποιος να διαφωνεί. Ούτε κάποια σχολή ποδοσφαίρου έχουμε βγάλει. Και σίγουρα οι αρμόδιοι να μιλήσουν καλύτερα και να έχουν άποψη είναι όσοι έχουν σπουδάσει, όσοι έχουν παίξει λίγο παραπάνω ποδόσφαιρο. Δηλαδή, αν κάποιος τώρα έχει τελειώσει προπονητική UEFA, FIFA, ξέρω εγώ πώς τα λένε αυτά. Σίγουρα κάτι καλύτερο θα ξέρει από εμάς. Έχει παίξει μπάλα, είναι κάτι καλύτερο από εμάς. Σίγουρα εμείς έχουμε την ταπεινή μας άποψη. Δεις πόσο ωραία το λέμε, ταπεινή μας άποψη. Και πορευόμαστε με αυτή. Λοιπόν, με τι θες να ξεκινήσουμε? Νομίζω ότι το πρόγραμμα της Αγγλίας είναι φέτος το πιο ανταγωνιστικό. Πριν βγούμε στο ψητό, να πούμε το καθιερωμένο, ας πέσει το intro, γιατί τα έχουμε και αυτά, πρέπει να γίνουν αυτά για το μοντάζ. Οπότε, πέσει το intro και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε μετά το intro, καπάκια. Οπότε, Αντρέα, τώρα μπορείς να ξεκινήσεις από την αγαπημένη σου Premier League και την ακόμα πιο αγαπημένη σου Manchester United. Έχεις κάνει τη φωνή σου. Τι έχεις κάνει φέτος? Τι έχω κάνει? Τη φωνή σου πιο αισθησιακή. Δεν ξέρω τι γίνεται. Παίζω autotune. Έχω εδώ πέρα ένα τσιπάκι που παίζει autotune. Λοιπόν, ναι, να ξεκινήσουμε από την Premier League. Νομίζω θα είναι ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Και αν ήδη η Chelsea είχε κατακτήσει πέρσι το Champions League, δούλευε πάρα πολύ καλά με τον Tuchel και γενικότερα κάποιοι την έχρισαν φαβορή. Αν είχαμε και τη Manchester City που πάντα είναι φαβορή με τον Guardiola και ας έχει αυτό το πρόβλημα στην επίθεση, ενισχύθηκε πάρα πολύ και η Manchester United με πάρα πολύ ουσιαστικές μεταγραφές και φάνηκε στο γήπεδο ότι μπορούν να τη βοηθήσουν, και ο λόγος φυσικά για τον Cristiano Ronaldo, που αν κάποιος είχε απορία αν θα μπορέσει να βοηθήσει, αν θα έρθει για τα τελευταία του ένσημα ή οτιδήποτε, απέδειξε με την πρώτη του εμφάνιση ότι είναι εδώ και μπορεί να βάλει το λιθαράκι του, να δώσει το κάτι παραπάνω στη United που θέλει από δεύτερη που βγήκε πέρσι, τρίτη πρόπερση, φέτος να πάει στην κορυφή. Πιο συγκεκριμένα, μια και εδώ το μάτς, ο Ρονάλντο ήταν εκεί που χρειάστηκε στο 46, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, πήρε ένα rebound από μια ασταθή επέμβαση του τερματοφύλακα της αντίπαλης ομάδας και κατάφερε να κάνει το 1-0. Ισοφάρισε με την Αστον Βίλα, δεν έπρεπε. Με την Νιούκαστλ, μπράβο. Αυτό, να την μπάλα που έλεγε ο φίλος μετά. Να το βάλουμε στους 180. Με την Νιούκαστλ, λοιπόν, ισοφάρισε η Νιούκαστλ που έπαιζε αρκετά παθητικά, η αλήθεια είναι, σε όλο το παιχνίδι. Και πάλι ο Ρονάλντο με πολύ πιο όμορφο γκολ αυτή τη φορά. Εκεί έδειξε την αξία του, γιατί πήρε την μπάλα από μια κάθετη που του έγινε. Έκανε ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ και έκανε το 2-1. Αυτά δύο γκολ είναι που ξεκλείδωσαν και την αντίπαλη άμυνα. Έβαλε άλλο ένα ο Μπρούνο μετά, που είναι και το πιο όμορφο γκολ ίσως και της αγωνιστικής όλης. Έκανε το 3-1. Και ποιος έκλεισε το σκορ με την ασίστ του Μπα. Ο Λίγκαρτς, τις αυτό, είδες που τα ξέρεις. Εσύ και με βοηθάς. Και είναι μόνη, όχι μόνη, είναι πρώτη μαζί με τη Λίβερπουλ. Και την Τζέλσι. Και την Τζέλσι. Η Τζέλσι κέρδισε 3-0. Να, καλά τα λες μέχρι τώρα. Κέρδισε 0-2 την... Η Λίβερπουλ κέρδισε εκτός έδρας τη Λίτς με 3-0 και η Τσέλσι με το ίδιο σκόρ. 3-0. Έχασε το τρίτο γκολ. Αλλά είχε το τραυματισμό η Λίβερπουλ. Τον σοκαριστικό τραυματισμό του Έλιοτ.
Εντάξει, νομίζω ότι πάγωσαν όλοι και ο Κλόπ μετά στις δηλώσεις του ήταν πολύ ακόμα συγκλονισμένος από τον τραυματισμό του Έλιοτ. Να πούμε ότι ο Έλιοτ στο νοσοκομείο που πήγε μετά, μαζί του στο ίδιο δωμάτιο, ήταν και ένα παιδί που επίσης αγωνιζόμενος φυσικά σε μικρότερες κατηγορίες, έσπασε το χέρι του την ώρα του αγώνα και του έδωσε την μπλούζα του, από ό,τι είδα τουλάχιστον στα social media. Να πω ότι για την Premier League, αυτό που, να πάρω πάσα από σένα βασικά, με αυτό που είπες ότι πρόκειται για ίσως φέτος το πιο ανταγωνιστικό μακράν πρωτάθλημα, διότι η Chelsea και η United με τις προσθήκες που έκαναν και φέτος και η Chelsea πέρυσι βέβαια, που ουσιαστικά τώρα θα αρχίσουν να τις βλέπουμε περισσότερο, βέβαια πήρε και το Σαούλ, έχουμε προσθέσει ακόμα δύο πάρα πολύ ισχυρές ομάδες σε όλο αυτό το puzzle των διεκδικητών του τίτλου, μαζί με τη Manchester City και με τη Liverpool. Είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς φυσικά, είναι ακόμα στην τέταρτη αγωνιστική το πρωτάθλημα. Ωστόσο, έχουμε πέντε ομάδες οι οποίες είναι αίτητες. Έχουμε την United, τη Chelsea, τη Liverpool, την Tottenham και την Everton. Η Tottenham είναι πολύ ψηλά. Η Tottenham είναι έκτη και έχασε τώρα, έχασε αρκετά, δηλαδή αρκετά εύκολα από την Crystal Palace με 3-0. Η City φυσικά που είναι πάντα επικίνδυνη έχει κάνει ήττα και η Brighton που κλείνει την πεντάδα, την πρώτη πεντάδα μέχρι τώρα, αλλά νομίζω ότι η Manchester United, αν και είναι πάρα πολύ νωρίς και το ξαναλέω έτσι και το τονίζω, θα έχει ένα σαφές πλεονέκτημα αν διαχειριστεί καλά όλες τις μεταγραφές που έχει κάνει η ομάδα ο Solskjaer και από κοντά φυσικά η Chelsea, ειδικά με την προσθήκη του Ρωμέλου Λουκάκου. Ωραία, η City κέρδισε την Leicester, αν το αναφέραμε, με 0-1. Με 0-1, εκτός έδρας. Στην Ισπανία, που ευχάριστη έκπληξη είναι η ομάδα μου. Το έχω δηλώσει από πέρσι, δεν χρειάζεται να το κρύβω, είναι η Βαλένθια. Είμαι αρκετά μακριά από Real Barcelona, οπότε μπορώ να λέω τη θέση μου, δεν θα δημιουργήσω εχθρός. Δεν το ξέρεις, αλλά... Εντάξει, η Real κέρδισε 5-2, έκανε χατρίκο... Η Θέλτα, ακριβώς. Βενζεμά. Καμαβινγκά, αναλόγως από πού είστε, από τη Λιόνι, από την Τουλούζ, δεν ξέρω την προφορά σας. Σκόραρε το πρώτο, το παρθενικό του γκολ με την Βασίλισσα. Και μέχρι στιγμής η Real αποδεικνύει ότι έχει πατήσει το restart, είναι πρώτη, είναι αίτητη. Φυσικά έχει την ισοπαλία, δεν έχει καλή άμυνα φέτος, έχει δεχθεί 6 γκολ, βέβαια έχει σκοράρει 13, τα οποία είναι τα περισσότερα στο πρωτάθλημα μέχρι στιγμής. Ακολουθεί η Βαλένθια, η ομάδα σου, όπως είπες, δεύτερη με τους ίδιους βαθμούς και η Ατλέτικο τρίτη επίσης με 10. Η Μπαρσελόνα επίσης επικράτησε στο... Η Ρεάλ με την Ατλέτικο δεν έχουν τους ίδιους βαθμούς. Η Ρεάλ, η Ατλέτικο και η Βαλένθια είναι μόνες πρώτες. Okay, γιατί νόμιζα ότι είπες με ένα λιγότερο τη Βαλένθια, δεν άκουσα καλά. Όχι, όχι. Με ένα λιγότερο είναι η Σοσιεδάδ πίσω και μετά είναι η Μπιλμπάο και η Σεβίλη. Και η Μπαρσελόνα. Αυτή είναι η Μπαρσελόνα λιγότερο, στους 7. Ακριβώς. Οπότε και δεν αγωνίστηκε στην Ανδαλουσία Σεβίλη η Μπαρσελόνα, να το πούμε. Έχουν να παίξουν από τέλη Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος, γιατί είχαμε και τη διακοπή των εθνικών ομάδων. Οπότε μπορεί να φτάσει και η Μπαρσελόνα τους 10 και να. Ακριβώς. Είναι... Και η Σεβίλη ενδεχομένως. Αν κερδίσει, έτσι, φυσικά μιλάμε για ένα πάρα πολύ δυνατό μάτς και αυτό το πρωτάθλημα προμηνύεται πάρα πολύ δύσκολο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε και πολλά να πούμε, γιατί ακόμα η εικόνα που έχουν δείξει οι ομάδες είναι πολύ μικρή, ας πούμε. Δεν έχουμε αρκετό δείγμα, αρκετό υλικό για να μπορούμε να βγάλουμε ένα ασφαλές συμπέρασμα. Φυσικά, τα φαβορί πάνε καλά. Ωστόσο, ακόμα υπάρχουν εκεί, όπως είπαμε πριν, η Brighton, στην Ισπανία η Βαλένθια, και η Σοσιεδάδ είναι αρκετά ψηλά. Στη Γερμανία η Wolfsburg, πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη η Wolfsburg στη Γερμανία, που είναι μόνη πρώτη, αν δεν κάνω λάθος, με 12 βαθμούς, είναι αίτητη και δεν έχει κάνει ισοπαλία. Πέρσι ρίχνει ένα σημάδι για η Wolfsburg και ακριβώς. Την παρακολουθούσα, την είχε αποκλείσει η ΑΕΚ. Και την παρακολουθούσα λίγο και απορούσα μετά πώς κατάφερε μια ομάδα που πάει τόσο καλά στο γερμανικό πρωτάθλημα να αποκλειστεί από μια οποιοδήποτε ελληνική ομάδα. Ενδεχομένως είναι και αναλόγως που έχει προσιλωθεί κάθε ομάδα. Δηλαδή, αν είχε προσιλωθεί στις εγχώριες υποχρεώσεις της, νομίζω ότι δικαιολογείται πάρα πολύ η παρουσία της στην Ευρώπη. Η Bayern πέρασε εύκολα από τη Λειψία με 4-1 και φυσικά το μάτς της αγωνιστικής Leverkusen-Dortmund, πάντα νομίζω αυτό το παιχνίδι θα δίνει υψηλά σκορ και πολύ μεγάλο θέαμα, 3-4.
Η Dortmund με τον Χάλαν να σκοράρει δις ξανά σε εκπληκτική φόρμα ο Νορβηγός και με, και με το Εθνόσημο και με την Borussia Dortmund. Πήρε την νίκη η Dortmund, είναι τρίτη με 9 βαθμούς, έχει κάνει μια ήττα να θυμίσουμε και η Leverkusen είναι πιο πίσω στους 6. Και νομίζω ότι πρέπει να πάμε και στην Ιταλία, φίλε Αντρέα, γιατί εκεί πέρα έχουμε ανακατατάξεις. Είδα μια φωτογραφία, το μόνο που θα σου πω εγώ και παίρνει την πάσα γιατί την Ιταλία την ξέρεις καλύτερα από μένα. Είδα μια φωτογραφία του Ζλάταν από το χειρουργείο. Έδειχνε νομίζω πριν από 3-4 μήνες ήταν η φωτογραφία και έδειχνε την τωρινή ημερομηνία ότι σκόραρε στα 40 του. Δεν ξέρω αν κάποιος ψάχνει τον GOAT, τον greatest of all the time, και τον ψάχνει ανάμεσα σε Μέση και Ρονάλντο, αλλά έχετε κάπου εκεί το Ζλάταν να υπάρχει, γιατί ούτως ή άλλως το κορυφαίος είναι πολύ σχετικό για τον καθένα. Αν γυρίσει κάποιος και μου πει εγώ βάζω τον Ιμπραήμοβιτς, δεν θα γυρίσω ούτε να γελάσω ούτε να του πω τι είναι αυτά που λες. Ο άνθρωπος είναι στην κορυφή. Τώρα είναι στο top 3, στο top 5, όπως ο καθένας. Και κυρίως γιατί ένας παράγοντας που δεν λαμβάνουμε υπόψη όταν μιλάμε για κορυφαίους, είτε τη χρονική, την δεδομένη χρονική περίοδο, είτε όλων των εποχών, είτε μιλάμε για μεμονωμένες θέσεις μέσα στο γήπεδο, επιθετικός, αμυντικός, δεν συνυπολογίζουμε τον παράγοντα της διάρκειας και της συνέπειας. Ο Ζλάταν έχει σκοράρει σε 26 league seasons. Δεν θα το πω χρόνια, γιατί δεν είναι χρόνια ουσιαστικά. Γιατί έχει αγωνιστικές στην Αμερική, που το πρωτάθλημα ξεκινάει μέσως στη σεζόν. Άρα κάποια χρόνια, ανάλογα με τις μεταγραφές που έπαιρνε, έχει αγωνιστεί διπλά. Έχει σκοράρει σε 26 league seasons. Είναι ένα αδιανόητο κατόρθωμα, ένα αδιανόητο επίτευγμα και ρεκόρ. Δεν ξέρω αν θα φτάσει ποτέ τους αριθμούς του Κριστιανού Ρονάλντο. Δεν ξέρω αν θα φτάσει ποτέ το ταλέντο που έχει ο Μέση ή το μυαλό που έχουν άλλοι παίκτες, ο Ινιέστα, ο Κρός. Αλλά όταν μιλάμε για συνέπεια και, πώς να το πω, και διάρκεια στο υψηλότατο επίπεδο, ο Ζλάταν δεν γίνεται να λείπει από τη συζήτηση. Δηλαδή, εκτός του ότι είναι άδικο, είναι και θέμα γνώσεων ποδοσφαιρικών. Έτσι. Δεν γνωρίζεις αρκετά ποδόσφαιρο αν βγάζεις τον Ζλάταν από μια τέτοια κουβέντα. Σίγουρα δεν θα τον έβαζα στην κουβέντα για τον GOAT, αλλά δεν θα τον έβγαζα και από την κουβέντα των κορυφαίων όλων των εποχών. Για να πάμε όμως στα του πρωταθλήματος, έχουμε μια Juventus η οποία είναι 16η στις 20 ομάδες. Μια Juventus η οποία έχει κάνει σε 3 αγωνιστικές μόλις μια ισοπαλία και 2 ήττες. Έχει σκοράρει 3 φορές, έχει δεχθεί 5 γκολ. Πρώτη είναι η Ρώμα του Ζωζέ Μουρίνιο, ο οποίος συμπλήρωσε 1000 μάτς ως προπονητής, με το ποσοστό των νικών του να ξεπερνάει νομίζω το 55%. Έχει κάπου στις 600 νίκες, δεν παίρνω όρκο, γιατί δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό. Δεύτερη είναι η Μίλαν, πάλι και αυτή στην κορυφή μαζί με τη Ρώμα, και η Νάπολη, η οποία επικράτησε τις Γιουβέντους τώρα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Η Ίντερ ακολουθεί, η πρωταθλήτρια Ίντερ, η οποία με τη Σαμπτόρια έδειξε τα πρώτα, νομίζω, σημάδια αστάθειας. Έδειξε ίσως ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί όλο αυτό το βάρος της πρωταθλήτριας. Βέβαια, ξαναλέμε, είμαστε στην τρίτη αγωνιστική. Αυτά που λέμε δεν είναι συμπεράσματα. Είναι μια πρώτη γεύση, μια πρώτη εικόνα από αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμής από τις ομάδες τις οποίες σχολιάζουμε. Η Ουντινέζε πάει πάρα πολύ καλά, είναι επίσης αίτητη. Και η Μπολόνια είναι αίτητη. Βέβαια, έχει κάνει μία νίκη και μία ισοπαλία σε 2 αγωνιστικές. Χρωστάει ακόμα ένα παιχνίδι. Η Λάτσιο, η οποία ιτήθηκε από τη Μίλαν στον ντέρμπι της αγωνιστικής, είναι έκτη. Και η Ουντινέζε με 7 βαθμούς, πέμπτη. Αυτές είναι οι ομάδες που συμπληρώνουν την ευρωπαϊκή, ας πούμε. Η Αταλάντα, που τα τελευταία χρόνια πάει τρένο, είναι αρκετά πίσω. Έχει μείνει δέκατη με μία νίκη, μία ισοπαλία, μία ήττα. Και φυσικά είπαμε για την Ιουβέντους. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα, Αντρία, να πάμε και στη Γαλλία. Ξαναλέω ότι τα λέμε λίγο συνοπτικά, λίγο βεβαιασμένα ενδεχομένως, θα πει κάποιος, γιατί είμαστε ταβάνι πέμπτη αγωνιστική, τρίτη σε άλλα πρωταθλήματα, τέταρτη. Δεν έχουμε πολύ υλικό να συζητήσουμε. Μιλάμε μεμονωμένα για μάτς, και αυτό είναι δύσκολο στη δουλειά μας, να μιλάμε μεμονωμένα για παιχνίδια. Πρέπει να έχουμε μια ευρύτερη εικόνα και δεν την έχουμε. Δεν μπορούμε να βγάλουμε σοβαρό συμπέρασμα, σοβαρό πόρισμα από 3 και 4 και 5 αγωνιστικές. Και για να μην μας κράξουν κιόλας,
έτσι, για να είμαστε και λίγο safe, ότι εντάξει, μην μας λένε πάλι bake a ball. Πάμε στη Γαλλία λοιπόν, οδηγεί την κούρσα η Paris Saint-Germain, εντάξει, μετά την προσθήκη του Lionel Messi στο έμψυχο δυναμικό της, δεν αποχώρησε ούτε ο Neymar ούτε ο Mbappé, που φημολογείται πάρα πολύ η απομάκρυνσή τους από την γαλλική πρωτεύουσα. Η Paris Saint-Germain επικράτησε 4-0 της Clermont στο Παρίσι. Είναι μόνη πρώτη αίτητη, 5 στα 5, 15 βαθμούς. Ακολουθεί η Ανζέρ, πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη για το φετινό πρωτάθλημα. Η Μαρσέιγ τρίτη με 10 βαθμούς και παιχνίδι λιγότερο. Η Νις, η οποία δεν έχει δεχθεί καν γκολ και είναι και αίτητη. Και η Λανς, πέμπτη, επίσης αίτητη. Νομίζω ότι και στην Γαλλία θα δούμε μια μεγάλη μάχη, όχι φυσικά ως προς το ποιος θα κατακτήσει στο τέλος το πρωτάθλημα, αλλά στο ποιος θα διεκδικήσει τα τέσσερα ακόμη ευρωπαϊκά εισιτήρια που οδηγούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Εγώ αυτό που πιστεύω ότι θα εστιάσει ο κόσμος στη Γαλλία είναι ότι αν θα καταφέρει πάλι να πάρει το Champions League με τις νέες μεταγραφές που έχει κάνει, ειδικά με Ράμος, Μέση, Ντοναρούμα. Είναι νομίζω σπουδαίες μεταγραφές και τρεις, και μάλιστα κατάφερε να πάρει και τους τρεις χωρίς να πληρώσει τις ομάδες. Ακριβώς. Και το μόνο που θέλω να προσθέσω για να κλείσουμε για τη Γιουβέντους είναι ότι όταν χάνεις τον καλύτερο σου παίκτη λίγες μέρες πριν εκπνεύσει η μεταγραφική περίοδος, νομίζω ότι ό,τι έχεις σχεδιάσει σαν προπονητής τσαλακώνεται, το πετάς στα σκουπίδια και πας να φτιάξεις κάτι πάλι από την αρχή. Δεν ξέρω πότε θα καταφέρει να βρει ρυθμό η Γιουβέντους, αλλά ίσως να της στοιχήσει ένα κακό ξεκίνημα όλη τη χρονιά. Και ένα ακόμα πρωτάθλημα, έτσι, γιατί και πέρυσι δεν το κατέκτησε. Ήταν μεγάλη νύλα σε εισαγωγικά για τη Γιουβέντους αυτό το σπάσιμο μετά από τόσα χρόνια. Ίσως το Champions League τελευταία αγωνιστική. Ακριβώς. Στην τελευταία αγωνιστική. Και νομίζω ότι αυτό που είπες για τον Κριστιάνο, για να κλείσουμε, είναι ο θάνατος η ζωή μου. Δηλαδή, πέθανε η Γιουβέντους σε εισαγωγικά, ήταν τεράστιο το πλήγμα. Ωστόσο, ίσως γίνει η σανίδα σωτηρίας για την United, η οποία παλεύει τα τελευταία χρόνια με αξιόλογες μεταγραφές, με αξιόλογα αποκτήματα. Δεν τα έχει καταφέρει. Πάει να κάνει ένα τεράστιο restart, έχει χώσει πολλά λεφτά. Ενδεχομένως στοχεύσει μέχρι και το Champions League. Θα δείξει. Πάντως το πρωτάθλημα πολύ πρέπει πολύ κάτι φωνώ, έτσι, να το χτυπήσει. Πρέπει κάτι να στοχεύσει φέτος. Έστω μια καλή πορεία, γιατί πέρυσι αποκλείστηκε στους ομίλους του Champions League, θυμίζουμε. Ακριβώς. Δεν προκρίθηκε. Μια πορεία τουλάχιστον μέχρι τους 4 θα την αναφέρει η πρωταγωνίστρια στα ευρωπαϊκά δρόμενα. Ακριβώς. Και είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι η Ανδρέα, κάπως έτσι μπορούμε να κλείσουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Είτε είμαι εγώ, είτε είσαι εσύ, είτε είναι κάποιος από τους άλλους φουρνάριδες που θα ψήσουν την μπάλα. Να σε ευχαριστήσω, να ευχαριστήσουμε και φυσικά το κοινό που μας ανέχτηκε για όλη αυτή την ώρα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη αγωνιστική. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σε όλους.